Διήμερη επίσκεψη στον Εύρο και στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι περιλαμβάνει το ταξίδι του? Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020. Ποια ακίνητα εντάσσονται και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες? Συνέλευση και αρχαιρεσίες από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Εύρου στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τον Εύρο και το νησί της Σαμοθράκης επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του διήμερου ταξιδιού του στο νομό, συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών, βουλευτών του νομού και εκπροσώπων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη αρχικά στις Σφαίρες, όπου ενημερώθηκε για την πορεία κατασκευής του νέου φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο οποίος κατασκευάζεται για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα μας και τη θωράκιση της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Σαμοθράκη, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο του νησιού και τοπικούς παράγοντες. Θυμάστε ότι τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη της πολιτείας σε αυτό το δύσκολο έργο που ήδη εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε. Για τις νέες προσλήψεις συναδέλφων μετά από 18 χρόνια. Είναι πραγματικά μεγάλη στήριξη για μας. Χαίρομαι πολύ που το αναγνωρίζετε. Ήταν μια δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει. Και σαφώς ο τελευταίος τιτάνιος αγώνας που κάναμε στις Καστανιές και σε όλο τον Εύρο τον περασμένο Μάρτιο δείχνει ουσιαστικά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί με τη βοήθεια και την υποστήριξη της πολιτείας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ να σας ενισχύσουμε και με τεχνικά μέσα, όπως θα συζητήσουμε μέσα, αλλά και με ανθρώπινα. Αυτά που φωνάζαμε χρόνια, νομίζω ότι η πολιτεία μας θα δίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τι κάνατε. Δεν πέφτει ο Εύρος. Ο Εύρος δεν πέφτει. Όχι βέβαια. Να είστε καλά. Η κατασκευή του νέου φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να νιώθουν ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κρατάνε πολύ ψηλά το φρόνημα της χώρας σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, αμέσως μετά την αναλυτική παρουσίαση που του έγινε στις Σφαίρες για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του φράχτη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εργασίες προχωρούν ταχύτατα. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021, όπως έχει προγραμματιστεί, και σε ερώτηση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς απάντησε ότι θα έρθει τότε στον Εύρο για να το εγκαινιάσει. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από το έργο θα υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη, καθώς πέρα από το βασικό αμυντικό αποτρεπτικό του χαρακτήρα, θα λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο. Καλώς ήρθατε. Μία μικρή παράταση πήρε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, το οποίο ονομάζεται πλέον Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020. Το πρόγραμμα αφορά επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες με στόχο την αναβάθμισή τους με σημαντικό ποσοστό επιχορήγησης των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Παράταση πήρε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Ξεκινάει, ναι, το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει αλλάξει όνομα. Έχει πάρει και μία παράταση, είναι το σημαντικό αυτό να πούμε, γιατί είχε ακούσει πιθανότητα ο κόσμος ότι θα είναι για αρχές Νοεμβρίου. Τώρα για την περιφέρειά μας ανοίξει αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό είναι καλύτερο γιατί μόλις βγήκε ο οδηγός του προγράμματος, για να μπορέσουμε και εμείς να εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο τι περιλαμβάνει και τι πρέπει να κάνει. Να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό είναι ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτή τη φορά είναι 74 εκατομμύρια για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δηλαδή, εισακούστηκε ακριβώς η πρόταση που είχε κάνει το ΤΕ Θράκης για τριπλασιασμό του κονδυλίων σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, γιατί το ενδιαφέρον του κόσμου είναι μεγάλο. Το οποίο σημαίνει ότι θα μπουν τουλάχιστον 2 με 3 φορές περισσότερα σπίτια αυτή τη φορά. Στις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα αναφέρθηκε ο μηχανολόγος μηχανικός Διαμαντής Παπαδόπουλος. Οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ είναι να είναι νόμιμη καταρχάς, να είναι δηλωμένη σαν κύρια κατοικία κάποιου ενίκου, όχι απαραίτητα του ιδιοκτήτη, θα μπορούσε να το νοικιάζει και να το δηλώνει ο ενοικιαστής σαν κύρια κατοικία. Και να είναι ενεργειακής κλάσης Γ ή χαμηλότερη.
Και αυτό είναι μια διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα. Παλιά ήταν για Δέλτα η χαμηλότερη, τώρα έχει πάει και για Γάμα η χαμηλότερη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάτι. Μια οικία. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με το νέο σχετικό πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις είναι ίδιες με το προηγούμενο προγράμματος, συν κάποιες επιπλέον που για πρώτη φορά βγήκαν με αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, μιλάμε για θερμομόνωση τείχων και οροφών και πιλωτών. Μιλάμε για κουφώματα. Μιλάμε για συστήματα θέρμανσης και ψύξης, μιλάμε για συστήματα ζεστού νερού χρήσης και ηλιακούς. Λοιπόν, όλα αυτά υπήρχαν και στο προηγούμενο πρόγραμμα. Τα καινούργια που έχουν ενταχθεί τώρα με το νέο πρόγραμμα είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που για πρώτη φορά μπαίνουν σε πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα οποία όμως και δεν μπορούν να μπουν από μόνα τους, θα πρέπει να κάνεις πρώτα ενεργειακή εξοικονόμηση με θερμομονώσεις ή με κουφώματα ή με κάτι άλλο και μετά να ανοίξει, ας πούμε, η δυνατότητά σου να βάλεις και φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής. Επίσης είναι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μια πολύ σύγχρονη τεχνολογία η οποία στο μέλλον θα χρειαστεί πάρα πολύ και θα περπατήσει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι οι συσκευές διαχείρισης ενέργειας. Αυτό ίσως το έχετε ακούσει κάποια φορά σαν smart home, σαν έξυπνο σπίτι. Είναι δηλαδή κάποιες συσκευές που προσαρμόζουν την κατανάλωση ενέργειας ενός σπιτιού, είτε της θέρμανσης, είτε της ψύξης, είτε των φώτων, ανάλογα με την παρουσία ή μη ανθρώπων εκεί. Λοιπόν, και για τις πολυκατοικίες υπάρχει και δύο άλλες παρεμβάσεις είναι η ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρα, αν έχει η πολυκατοικία, και η αναβάθμιση του φωτισμού, του κοινόχρηστου φωτισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει επεκταθεί με πάρα πολλές καινούργιες παρεμβάσεις και υψηλής τεχνολογίας παρεμβάσεις το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020 ξεκινάει το Δεκέμβριο και θα είναι ανοιχτό μέχρι να τελειώσει ο προλογισμός. Το ποσοστό επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και 85%. Μέχρι το 85% για οικογενειακό εισόδημα, στην πρώτη δηλαδή εισοδηματική κατηγορία, μέχρι 20.000 οικογενειακό εισόδημα. Στη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία, 20 με 30.000 οικογενειακό εισόδημα, φτάνει 75%. Είναι δηλαδή σημαντικά ανεβασμένο το ποσοστό αυτό. Λόγω COVID έχουν βάλει ένα έξτρα 10%. Και λόγω ενός ενεργειακού premium, δηλαδή αν πετύχεις μια ενεργειακή ενεργειακή εξοικονόμηση, παίρνεις ακόμα 10% και μπορεί να φτάσει το 75% και το 85%, όπως σας είπα. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας. Η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια είναι περίπου το 50% της κατανάλωσης όλης της ενέργειας στην χώρα μας. Λοιπόν, και μάλιστα περίπου το 70-80% των κτηρίων είναι χαμηλής ενεργειακής επίδοσης, δηλαδή είναι κατηγορία Σ και Ζ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά ενέργειας, εισαγόμενες ενέργειες, σαν χώρα και σαν περιοχή. Και γι' αυτό είναι ακριβώς το σκοπό, δίνονται τόσα πολλά κεφάλαια σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της εθνικής οικονομίας γενικώς. Όποια οικοδομή βγαίνει τώρα από το 2010 και μετά, πρέπει να φτάνει τουλάχιστον ενεργειακής κατάταξης Β, που είναι πολύ υψηλή. Και μάλιστα αυτό πρέπει να πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι θεωρητικό. Για να πάρει ρεύμα η οικοδομή, πρέπει να πάει ενεργειακός επιθεωρητής και να πιστοποιήσει ότι είναι τουλάχιστον Β. Πρέπει να έχει κάποιες απαιτήσεις συγκεκριμένες. Τώρα είναι τεχνικά θέματα αυτά, τα οποία είναι δεδομένα και απαραίτητα, που δεν ήταν παλιότερα. Ας πούμε, η ηλιακή είναι υποχρεωτική. Κυκλοφορητές, ας πούμε, με εξοικονόμηση ενέργειας είναι υποχρεωτική. Διάφορα θέματα. Και όπως επίσης έχουν αυξήσει και τους συντελεστές θερμομόνωσης που πρέπει να επιτυγχάνουν τα κτίρια, και πρέπει να επιτυγχάνουν συνεργειακό συντελεστή Β τουλάχιστον. Και μάλιστα είναι σε σκέψη τώρα στο Υπουργείο να το ανεβάσουν αυτό, να το κάνουν Β' συν, ίσως. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα δεν θα επιτηθεί καινούριο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Αλλά επειδή έχουμε μεγάλο αριθμό κτηρίων, το οποίο είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κατάταξης, θα γίνει πιστεύω και άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή η πρόθεση του Υπουργείου είναι να βγαίνει κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Μέχρι να καλυφθούν και να αναβαθμιστούν σχεδόν το σύνολο του κτηριακού δυναμικού της χώρας. Θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό, σαν να έρθω στο Υπουργείο,
να επικαιροποιεί και να λαμβάνει υπόψη του τη νέα τεχνολογία, ώστε ανά δεκαετία τουλάχιστον να αλλάζουν αυτά τα στάνταρ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μα γι' αυτό ήδη από το 10 μέχρι το 20 ήδη συζητείται η αναβάθμιση των στάνταρ. Βλέπετε ότι από το προηγούμενο πρόγραμμα στο καινούργιο έχουν μπει κάποιες τεχνολογίες που ούτε καν τις φανταζόμασταν στο προηγούμενο ίσως πρόγραμμα. Σαφέστατα η τεχνολογία πηγαίνει με βήματα πολύ γοργά και θα πρέπει οι νομοθέτες και εμείς που είμαστε οι σύμβουλοι του κράτους, ας πούμε, σε τεχνικά θέματα, να είμαστε συνεχώς επίκαιροι και να προλαβαίνουμε και να μην ακολουθούμε και διορθώνουμε στη συνέχεια. Συνέλευση και αρχαιρεσίες πραγματοποίησε σήμερα το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Εύρους στο Εργατικό Κέντρο Ρεστιάδας. Στη συνέλευση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, όπως τα αναδρομικά, η υγεία και οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα την τελευταία δεκαετία. Αν και με χαμηλή προσέλευση μελών, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνέλευση και οι εκλογές στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Εύρου στην Ορεστιάδα. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν εκλογές στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες πόλεις του Εύρου. Το σωματείο μας είναι Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Εύρου. Είναι λίγα τα χρόνια που έχει ιδρυθεί, αλλά η δράση μας είναι τέτοια που είπαμε ότι θα πρέπει να απλώσουμε και στις υπόλοιπες πόλεις, να έχουμε μέλη σε όλες τις πόλεις, ώστε να ενημερώνουμε όλους τους συνταξιούχους του ΙΚΑ για τις εξελίξεις που υπάρχουν και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά να σηκώνουμε και ζητήματα που αφορούν τις περιοχές μας και αφορούν τους ηλικιωμένους. Όπως είναι και η Ορεστιάδα, που νομίζω ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι ηλικιωμένοι. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα είχαμε σηκώσει ένα ζήτημα για τα ασθενοφόρα, τα ιδιωτικά, που είναι αναγκασμένοι οι ηλικιωμένοι να πληρώνουν 100 και 150 ευρώ για να βγουν από τα νοσοκομεία. Δηλαδή, τέτοια ζητήματα μαζί με τις συντάξεις που έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες τα τελευταία χρόνια, που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, όλα αυτά τα ζητήματα τα παλεύουμε και μάλιστα. Τα παλεύουμε μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, που έχει συσταθεί πανελλαδικά, 11 ομοσπονδίες και οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες των συνταξιούχων, και από κοινού παλεύουμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά που μας έχουν παρακρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, έχουν καταληστεύσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τώρα τα ταμεία μας, τα οποία τα είχαν ρίξει στο τζόγο, στα χρηματιστήρια, έγινε κούρεμα, και σήμερα έρχονται να μας πούνε ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, ότι πληρώνουν οι νέοι εργαζόμενοι για τους συνταξιούχους, που σε καμιά περίπτωση αυτό δεν αληθεύει. Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια τις ασφαλιστικές τους εισφορές, και ενώ ήταν να παίρνουν, όπως είχαν βγει με κάποιες συντάξεις, που να ζουν με αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, δυστυχώς έχουν καταντήσει τις συντάξεις να τις κάνουν προνομιακά επιδόματα. Αυτό εμείς τίποτα, δεν συμφωνούμε σε καμιά περίπτωση, και παλεύουμε και δεν λέμε ότι έγινε, έγινε. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Εύρου, όπως και όλα τα σωματεία ανά τη χώρα, διεκδικεί με τη δράση του όλα όσα έχουν αφαιρεθεί από τις συντάξεις και τα ταμεία, όπως ανέφερε η κυρία Τρέλη. Διεκδικούμε να μας δώσουν πίσω τα πάντα. Τα δώρα των εορτών, 13η, 14η σύνταξη, οι περικοπές που έχουν γίνει και στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις, στις συντάξεις κυρίας κτλ. Ήθελα να πω και για τα αναδρομικά. Θέλαμε σήμερα να κάνουμε και μια ενημέρωση στους συνταξιούχους για αυτό το ζήτημα, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει αυτό το μήνα, τέλος του μήνα, κάποια αναδρομικά. Αυτά τα αναδρομικά αφορούν 11 μήνες, 15 με 16, όπου υπήρχε ένα κενό νόμου πριν ψηφιστεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Και ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επικρατείας είχε πει και αποφάσισε να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους οι παρακρατήσεις που είχαν γίνει, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει ότι θα τα δώσει μόνο στους συνταξιούχους που είχαν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Αυτό εμείς δεν το συμφωνούμε σε καμιά περίπτωση. Εμείς διεκδικούμε να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί όλοι είχαμε περικοπές, και μάλιστα όχι μόνο στις κύριες συντάξεις, αλλά σε όλα. Και στις επικουρικές και στα δώρα που μας είχαν παρακρατηθεί. Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα ξαναέρθουμε εδώ σε καλύτερες συνθήκες, πιστεύω, και να μην υπάρχει και κορονοϊός, ώστε να βρεθούμε με τους συνταξιούχους, να κουβεντιάσουμε μαζί τους τα προβλήματά τους, να τους πείσουμε να γίνουν μέλη του σωματείου μας, ώστε από καλύτερες θέσεις να διεκδικούμε όλα αυτά που μας ανήκουν. Η βουλευτής Εύρου και αναπληρώτρια τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για την ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά μίας χρήσης. Η κυρία Γκαρά μίλησε για ένα νομοσχέδιο με πολλές ασάφειες, κενά και ελλείψεις.
Για υποκρισία κατήγγειλε την κυβέρνηση, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, κατά τη συζήτηση για την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Η κυρία Γκαρά σημείωσε ότι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο επιχειρούν να κατασκευάσουν ένα ψεύτικο και φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι δεν πρόκειται για κάποιο καινούριο νομοθέτημα ή μια καινοτομία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως θέλει να παρουσιάσει ο Υπουργός, αλλά για ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία διαπραγματευόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αυτή την οδηγία την έχουν εντύσει με ένα ωραίο αφήγημα, περιτύλιγμα, για να κατασκευάσετε ένα πράσινο φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, θέλει θράσος. Θέλει θράσος να οικειοποιείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα πράσινο προφίλ, όταν πολύ πρόσφατα έχει ψηφίσει τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο, έχει καταργήσει τους φορείς διαχείρισης Natura, όταν έχει ακυρώσει στην πράξη τους δασικούς χάρτες και όταν προβλέπεται ακόμη και η καύση στη διαχείριση απορριμμάτων, καύση ακόμη και ανακυκλώσιμων υλικών. Η κυρία Γκαρά μίλησε για μεταρρύθμιση με τεράστια προχειρότητα και ασάφειες, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύγχυση στην αγορά, στη βιομηχανία και στους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα, σύγχυση στην αγορά, στη βιομηχανία, στους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προχειρότητας είναι οι δηλώσεις του κύριου Χατζηδάκη τον Οκτώβριο του 2019, όταν για να φανεί δήθεν καινοτόμος, πρωτοποριακός και πράσινος, δήλωσε βιαστικά πως τον Ιούνιο του 2020 αποσύρονται όλα τα πλαστικά μιας χρήσης. Ο Ιούνιος πέρασε, αλλά η εξαγγελία δεν υλοποιήθηκε, αναστάτωσε όμως όλη την αγορά και τους χρήστες. Και δεν έφτανε η βιαστική εξαγγελία του Υπουργού, ενώ ακόμη δεν έχουν βγει οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρώπη για τον ορισμό των προϊόντων που εντάσσονται στα πλαστικά μιας χρήσης, φέρνει σήμερα ένα νομοσχέδιο φούσκα. Φορείς της αγοράς που χρησιμοποιούν αντίστοιχα υλικά, όπως και οι κλάδοι εστίασης, τουρισμός, αναψυχής και οφείλουν να προσαρμοστούν στη μείωση χρήσης πλαστικού, δεν ξέρουν σε ποια κατεύθυνση να κατευθυνθούν. Δυστυχώς, νομοθετείται πρόχειρα με δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα αλλά και στους καταναλωτές. Την έναρξη του σχολικού μαραθωνίου ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στο πλαίσιο λειτουργίας της δημοτικής πλατφόρμας Follow Green. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση, ο Δήμος Ορεστιάδας ξεκίνησε το σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης για δεύτερη συνεχή χρονιά. Την 5η 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους διευθυντές δημοτικών σχολείων, των περισταμένων πιαγωγείων και εκπροσώπων των συλλόγων γονέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για την αναλυτική ενημέρωση και τα διαδικαστικά λειτουργικά ζητήματα του διαγωνισμού. Στόχος του μαραθωνίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες στους ειδικούς κάδους μέσα στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς θα μπορούν να ενισχύουν την προσπάθεια των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, προσκομίζοντας ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγουν στο σπίτι και δωρίζοντας πόντους στα σχολεία μέσω της δημοτικής πλατφόρμας followgreen.gr. Οι επιδόσεις των σχολείων θα καταγράφονται ηλεκτρονικά στην ειδική σελίδα «Σχολεία εν δράση». Μετά το πέρασμα του σχολικού μαραθώνιου, ο Δήμος θα επιρροβεύσει σε ειδική εκδήλωση όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Η διανομή των κάδων ανακύκλωσης θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου 2020 στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και η παρουσία του Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. Ο Δήμαρχος χαιρέτησε την προσπάθεια των μαθητών, ευελπιστώντας πως η παραπάνω προσπάθεια θα έχει τη στήριξη όλων ώστε να διαδοθούν στη νέα γενιά οι αξίες της ανακύκλωσης. Μια ευχάριστη διέξοδος πάντα και τώρα μέσα στην πανδημία ακόμη περισσότερο είναι ένα καλό βιβλίο. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις του βιβλίου να επιλέξουν από ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων και να δανειστούν αυτά που προτιμούν. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φίλους του βιβλίου να δανείζονται βιβλία ποικίλης θεματολογίας και να γεμίζουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους. Η βιβλιοθήκη συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 2. Τηρούνται κάποια μέτρα ειδικά για τη βιβλιοθήκη? Ναι. Οι επιστροφές μπαίνουν καραντίνα 72 ώρες, τρεις μέρες δηλαδή,
Και βγαίνουν στα ράφια μετά από 3 μέρες, ο κόσμος φοράει μάσκες, γάντια, όσοι δεν έχουν γάντια φοράνε τζέλ. Η κίνηση είναι ικανοποιητική, βλέπετε να είναι επιφυλακτικός ο κόσμος. Το καλοκαίρι είχαμε ελαφρώς μειωμένη κίνηση. Από το Σεπτέμβριο όμως είμαστε στα περσινά επίπεδα. Ποιες ηλικίες κυρίως έρχονται? Έρχονται όλες οι ηλικίες, αλλά παρατηρείται μία μείωση όσον αφορά τα παιδιά. Η θεματολογία των βιβλίων που επιλέγουν, ποια περίπου είναι? Ως επιτοπλίστων ότι έχει σχέση με τη λογοτεχνία. Παιδικά, ιστορικά, ψυχολογία. Όποιος χρειάζεται να κάνει εργασία, έρχεται κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα βιβλία είναι καθαρά. Φοράμε όλοι μάσκες. Καθαρίζουμε το χώρο. Αποστηρώνουμε το χώρο, αποστηρώνουμε τα βιβλία, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προχωράει κανονικά η εξαγγελία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την πρόσληψη 800 νέων σύνοριοφυλάκων στον Εύρο, καθώς έχει προγραμματιστεί για το επόμενο δίμηνο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Έλληνες, Ελληνίδες πολίτες, άνδρες και γυναίκες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες, άνδρες και γυναίκες που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της περιφέρειας Εύρου. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης. Δεν φέρουν τατουάζ στο σώμα, το οποίο είναι και με την ενδυμασία θερινή και χειμερινή στολή εξωτερικά εμφανές και οι σχετικές απεικονίσεις από το περιεχόμενό τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. Έχουν ανάστημα, άνδρες και γυναίκες, τουλάχιστον 1,70, χωρίς υποδήματα. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την τέλεση του καθηκόντων τους. Οι άντρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτιακής εξουσίας, κατά των πολιτιακών και πολιτικών οργάνων. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Δεν έχουν τεθεί σε καμία μορφής δικαστική συμπαράσταση. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.